Καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμη επικοινωνία μέσω της σελίδας μου στο Facebook για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα για οτιδήποτε υπάρχει, για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε, οτιδήποτε μπορούμε να σας φάνουμε χρήσιμη. Φυσικά σε ό,τι έχει να κάνει με την επικαιρότητα της ομάδας, με την επικαιρότητα του Παναθηναϊκού, αλλά και όχι μόνο, διότι δεν περιοριζόμαστε. Αν θέλετε κάτι άλλο δηλαδή, να συζητήσουμε, εδώ είμαστε και στη διάθεσή σας φυσικά να πούμε τα περισσότερα. Εύχομαι όλοι να είστε καλά. Άλλα πράγματα είχα στο μυαλό μου να συζητήσουμε σήμερα, είναι η αλήθεια, τελείως διαφορετικά. Αλλά προέκυψε μία είδηση σήμερα το βράδυ, μία είδηση η οποία μάλιστα φαίνεται να έχει και πολύ καλές πιθανότητες επιβεβαίωσης και αφορά το τμήμα πόλο της ομάδας. Ίσως το πιο πολύπαθο τμήμα του Παναθηναϊκού. Στην ιστοσελίδα πρέπει να αναφέρουμε την πηγή, εννοείται, trifilara.gr, ανέβηκε μία είδηση που υπογράφει ο συνάδελφος Γιάννης Κορακής, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα του πόλο, ένας πολύ έμπειρος συνάδελφος. Ανέβασε λοιπόν μία είδηση η οποία αφορά το τμήμα πόλο της ομάδας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που ο Γιάννης ανέφερε, η αδελφή Αργυρόπουλη, τα στελέχη που τρέχουν αυτή τη στιγμή την Παπαδοπούλου ΑΕ, την εταιρεία με τα μπισκότα και τα άλλα προϊόντα, εγγόνια του Παπαδόπουλου, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα μέχρι το Σεπτέμβριο να αναλάβουν το τμήμα πόλο της ομάδας. Με τη σύμφωνη γνώμη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου γράφει το δημοσίευμα, ωστόσο κάποια επίσημη ενημέρωση από τον Εραστέχνη δεν έχει υπάρξει, γι' αυτό και εγώ μεταφέρω την πηγή της είδησης και αυτό που διάβασα, γιατί φυσικά το τμήμα πόλο υπάγεται στον Εραστέχνη Παναθηναϊκό και προφανώς θα πρέπει να προκύψει κάποια μορφή συμφωνία. Να διευκρινίσω εδώ ότι και σε άλλες ερασιτεχνικές ομάδες, όπως για παράδειγμα το handball της ΑΕΚ, το τρέχιο Παπασταμάτης, υπάρχουν δηλαδή κάποια φυσικά πρόσωπα που βοηθούν την ερασιτεχνική, τα ερασιτεχνικά σωματεία, τον ερασιτέχνη γενικότερα. Οπότε είναι κάτι που γίνεται, δηλαδή δεν είναι κάτι που θα γίνει πρώτη φορά στον Παναθηναϊκό. Φαίνεται λοιπόν ότι τα αδέλφια Αργυρόπουλη, ο Κώστας Αργυρόπουλος, ο οποίος είναι νομίζω και αθλητής του Ιδραϊκού, και ο Ευάγγελος Αργυρόπουλος Παπαδόπουλος, που είναι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παπαδοπούλου ΑΕ, είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν στα τμήματα υποδομής, στην ανδρική και στη γυναικεία ομάδα του πόλου του Παναθηναϊκού. Ένα τμήμα το οποίο φέτος βρίσκεται στην τελευταία θέση όταν διεκόπη το πρωτάθλημα λόγω του ιού στους άνδρες. Ένα τμήμα το οποίο είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένο τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα οι φωνές μέχρι πριν από λίγο καιρό να κλείσει το τμήμα ήταν πάρα πολύ έντονες στις τάξεις του κόσμου, που θεωρούσε αυτό το τμήμα βαρύδι για το σύλλογο, μια και δεν προσφέρει κάτι. Εντάξει, στο παρελθόν υπάρχει μια ιστορία με τον Αλβέρτη και τέλος πάντων δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτήν, από τότε πήρε την κατωβόλτα το τμήμα, αλλά τέλος πάντων δεν την ξέρω και τόσο καλά την ιστορία για να σας τη μεταφέρω, ούτε το πόλο είναι το άθλημά μου, απλά είναι μια ευχάριστη είδηση την οποία πρέπει να αναλύσουμε. Να διευκρινίσω καταρχήν ότι επειδή είναι απορία πολλών, από τις 21 Απριλίου είχε γίνει εισήγηση της ΚΟΕ, της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, να μην υπάρξει υποβιβασμός και να υπάρξουν δύο ομάδες οι οποίες θα προβιβαστούν, με ερωτηματικό τότε αν θα γίνουν τα play-off και τα play-out στο πρωτάθλημα πόλο των ανδρών. Αυτό στις 8 Μαΐου, κάτι που είχαμε αναφέρει τότε και δεν είχε γραφτεί, δεν είχε υποθεί, ενώ αφορούσε άμεσα τον Παναθηναϊκό. Στις 8 Μαΐου λοιπόν η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος αποφάσισε ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Δηλαδή το επόμενο πρωτάθλημα πόλο θα γίνει με 14 ομάδες, θα ανέβουν 2 από την Α2. Ο Παναθηναϊκός που ήταν τελευταίος στη διακοπή δεν υποβιβάζεται. Κάτι που σημαίνει ότι και τη νέα χρονιά, όπως και να έχει το πράγμα, ο Παναθηναϊκός θα παραμείνει στην κατηγορία. Αυτό ανοίγει το δρόμο για τους αδελφούς Αργυρόπουλους να ολοκληρώσουν, να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη επένδυση. Είναι άνθρωποι που αγαπούν το σπορ, επενδύουν μέχρι
πρότεινος, επένδυαν μέχρι πρότεινος στον Ιδραϊκό, μια ομάδα η οποία είναι τοπικού χαρακτήρα αλλά ήταν πολύ ψηλά στη βαθμολογία, νομίζω τρίτη όταν διεκόπη το πρωτάθλημα. Και φαίνεται ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ έντονα να αναλάβουν το τμήμα Απόλλου του Παναθηναϊκού και την οργάνωση. Με τον Μάκη Βολτηράκη προπονητή, ο οποίος είναι νυν προπονητής του Ιδραϊκού, τον Αντώνη Βλοντάκη βοηθό του, στέλεχος, έτσι, και στα τμήματα υποδομής και σε όλο το πακέτο, με διάθεση για επένδυση σε σημαντικούς Έλληνες αθλητές και καλούς ξένους, με τον Βενετόπουλο, με τον coach Βενετόπουλο να ολοκληρώνει τη χρονιά όπως φαίνεται, αν και εφόσον γίνουν τα play-out τις τρεις εβδομάδες που έχει ανακοινώσει η ΚΟΕ τον Ιούλιο, αλλιώς αν δεν γίνουν θα ολοκληρώσει όπως όλα δείχνουν τη θητεία του. Όλα αυτά μοιάζουν σαν, όχι ασκήσεις επί χάρτου ακριβώς, μοιάζουν σαν μια υπόθεση εργασίας, σαν μια διάθεση, σαν μια προδιάθεση που υπάρχει από την πλευρά των ανθρώπων, οι οποίοι είναι και αρκετά δυνατοί οικονομικά και φυσικά αγαπούν το άθλημα και μπορούν να προσφέρουν σε αυτό. Σε συνδυασμό με κάτι που είχα πει τις προάλλες, και χθες και σε προηγούμενες εκπομπές, σε συνδυασμό με την οικονομική κατάσταση του Εραστέχνη Ολυμπιακού, δεν ξέρω για το Πόλο, γιατί όντως το Πόλο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ δυνατός παραδοσιακά, αλλά γενικά στα τμήματα του Εραστέχνη Ολυμπιακού θα υπάρξει μια υποχώρηση του χρόνου και σε budget και σε πολλά πράγματα. Είναι μια ευκαιρία, ένα τμήμα το οποίο έχει χαρίσει πολύ λίγες καλές στιγμές στην ιστορία του Συλλόγου, να αναδιοργανωθεί από ανθρώπους που ξέρουν το αντικείμενο, να γίνει εκμεταλλεύσιμη η Ακαδημία του Παναθηναϊκού, που έχει πολύ καλούς νέους αθλητές όπως ακούω, γιατί δεν είμαι γνώστης του σπόρου, επαναλαμβάνω, και να γίνει μια νέα αρχή και ίσως ένα νέο μοντέλο διοίκησης του Ερασιτέχνη υπό τη σκέπη του Γιαννακόπουλου, διότι αν άνθρωποι αυτού του Βεληνικούς και της οικονομικής επιφάνειας ένα τμήμα να αναλάμβανε ο καθένας, καταλαβαίνετε ότι πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσαν όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνη να αναρχηθούν στην κορυφή και με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, χωρίς να πέφτει το βάρος στον έναν, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση στο Γιαννακόπουλο. Εδώ θέλω να πω μια ιστορία όπως υποσχέθηκα και μετά θα περάσω αμέσως στα μηνύματά σας. Συγγνώμη που κάποια μηνύματα επαναλαμβάνω, συγγνώμη αν γίνομαι κουραστικός και το λέω κάθε μέρα, απλά επειδή ίσως κάποιοι φίλοι παρεξηγούνται και μου στέλνουν inbox, τα πρώτα μηνύματα σπάνια διαβάζονται γιατί φεύγουν από την οθόνη μου και συνήθως τα κοιτάζω την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα. Ας πούμε τα χθεσινά δεν τα έχω κοιτάξει ακόμα. Να σας πω μια ιστορία λοιπόν. Το τμήμα Απόλλου του Παναθηναϊκού είχε απασχολήσει, δεν θα μιλήσω με ονόματα γιατί πρόκειται για ένα αστικό μύθο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είναι μια ιστορία την οποία την ξέρει αρκετός κόσμος. Είναι μια ιστορία που όποιος μπορεί να τη διαψεύσει από τους παρόντες, ας τη διαψεύσει. Προσωπικά μου την έχει μεταφέρει άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν και στη συγκεκριμένη αίθουσα εκείνη την ημέρα. Οπότε όποιος έχει τη διάθεση να πει ότι ο Γκαραγκάντης λέει ψέματα, γιατί είναι μια ιστορία που δεν έχει ακουστεί δημόσια πολλές φορές. Νομίζω κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο ένας συνάδελφος που το συζητούσαμε μαζί την έχει πει πιο παλιά. Υπήρχε λοιπόν μια διάθεση από έναν πολύ δυνατό επιχειρηματία να αναλάβει το τμήμα Απόλλου Προετών. Με budget 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια στο Πόλο είναι πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό. Εξασφαλισμένα. Δηλαδή μιλάμε, είναι budget που έχουν ιταλικές ομάδες, ουγγρικές κτλ. Η πρόταση αυτή κατατίθεται από έναν άνθρωπό του, δεν θυμάμαι αν ήταν δικηγόρος, εκπρόσωπος δικηγορικού γραφείου ή αν ήταν κάποιο συνεργαζόμενο πρόσωπο, αυτό είναι ένα κενό σημείο στον αστικό μύθο που σας περιγράφω. Φτάνει λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Με την επωνυμία μιας εταιρείας η οποία, εντάξει, δεν ήταν και πάρα πολύ γνωστή, αλλά εντάξει, ήταν ονομαστός ο άνθρωπος. Και είναι δηλαδή, γιατί ζει ο άνθρωπος. Και είναι ονομαστός ο άνθρωπος που ενδιαφέρθηκε να κάνει αυτή την επένδυση. Δεν θυμάμαι τώρα τον προπονητή, αλλά θα το βρω και θα το γράψω, θα την ανεβάσω αυτή την ιστορία και αύριο στο Facebook. Δεν θυμάμαι ποιον προπονητή ήθελα να φέρουν. Το θυμήθηκα. Τον Τεό Λοράντο. Ο Τεό Λοράντος θα ήταν προπονητής στο project αυτό.
το οποίο είχε ξεκάθαρο στόχο 2 πρωταθλήματα Ελλάδας σε 2 χρόνια, δηλαδή τα πρώτα 2 χρόνια και 2 ευρωπαϊκά. Το καλύτερο σενάριο, αν όχι την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά. Καταλαβαίνετε γιατί budget μιλάμε. Δηλαδή να έχεις 1,5 εκατομμύρια budget στο πόλο, δεν υπάρχει. Παίρνεις ευρωπαϊκό, δηλαδή φέρνεις έναν Ούγγρο, έναν Ιταλό και τους παίρνουν παραμάζωμα. Φτάνει λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη συγκεκριμένη πρόταση. Και το λέω αυτό γιατί εύχομαι να τελεσφορήσει αυτή η πρόταση, αν και από ό,τι διάβασα στο ρεπορτάζ του Γιάννη, γίνεται υπό τις ευλογίες του Γιαννακόπουλου αυτό, ο οποίος προφανώς θέλει να το προωθήσει και ο ίδιος. Σαφέστατα είναι και ειδικό το επίτευγμα στην περίπτωση που γίνει. Και πετάγεται ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και λέει: «Όπα, τι εταιρεία είναι αυτή? Κάτι μου θυμίζει. Να το ξαναψάξουμε, να το ξανακοιτάξουμε». Βρίσκουν τέλος πάντων ότι στη συγκεκριμένη εταιρεία ήταν μέτοχος και ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος δεν ήταν αρεστός στο συγκεκριμένο Διοικητικό Συμβούλιο. Και έτσι λοιπόν η μακρόπνο η πρόταση αυτή απορρίφθηκε. Δεν θα πω εποχές, διότι θα καρφωθώ και δεν το θέλω γιατί είναι κάτι στο οποίο δεν ήμουν παρόν. Θεωρώ ότι είναι αξιόπιστη η πληροφόρησή μου, αλλά από εκεί και πέρα το λέω σαν ιστορία και επειδή δεν το ξέρω μόνο εγώ, το ξέρει αρκετός κόσμος, μπορεί να επιβεβαιωθεί ναι ή όχι, αν συνέβη αυτό. Τελικά, το ενδιαφέρον αυτό πετάχτηκε στα σκουπίδια και δεν προχώρησε ποτέ το συγκεκριμένο project, με αποτέλεσμα το πόλο του Παναθηναϊκού να βρίσκεται στην αφάνεια μέχρι σήμερα. Δεν γυρίζει αυτό πολύ πίσω στον χρόνο αυτή η ιστορία, αλλά για να καταλάβετε τι μυαλά είχαν ορισμένοι που και καλά ήθελαν το καλό της ομάδας. Κάποια στιγμή εύχομαι, επειδή ήταν παρόντες πολλοί άνθρωποι στη συγκεκριμένη διαδικασία και δεν ξέρω αν κάποια στιγμή ότι ο Λοράντος ερωτηθεί αν είναι σε θέση να το επιβεβαιώσει ή όχι και συγγνώμη που χρησιμοποιώ το όνομά του, αλλά ο άνθρωπος δεν είχε καμία εμπλοκή, αυτόν θέλανε, δεν είχαν κάνει κάποια επαφή μαζί του. Αυτός, δηλαδή έπρεπε να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη για να πλησιάσουν τον άνθρωπο, δηλαδή μπορεί να μην το ξέρει καν ο ίδιος που λέει ο λόγος. Να μην είχε γίνει η προσέγγιση. Αλλά αυτός, νομίζω, θα κοιτάξω και τις σημειώσεις μου, νομίζω ότι αυτός θα ήταν προπονητής. Και μιλάμε τώρα για ένα budget στο πόλο των ανδρών 1,5 εκατομμύρια το χρόνο. Συνολική επένδυση ήταν 2-2,5 εκατομμύρια το πλάνο. Και επειδή υπήρχε εμπλοκή κάποιου παράγοντα ο οποίος δεν ήταν αρεστός, κάποιου φυσικού προσώπου το οποίο δεν ήταν αρεστό, αυτό το πράγμα σταμάτησε. Εύχομαι στην προκειμένη περίπτωση, επειδή χάρηκα πάρα πολύ με την είδηση, αν και το πόλο δεν είναι το σπορ μου, κάθομαι και το βλέπω κάποιες φορές, είναι ευχάριστο παιχνίδι, είναι γρήγορο παιχνίδι, είναι γενικά σε ελκύει να το δεις, κάποια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δηλαδή κάποια παγκόσμια στους Ολυμπιακούς αγώνες και αυτά τα βλέπω, όχι σε συλλογικό επίπεδο. Και μάλιστα στόχος των αδελφών Αρκυρόπουλων είναι να βγει και η ομάδα στην Ευρώπη, να παίξει σε ευρωπαϊκά κύπελα, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και επειδή διάβασα και έτσι και πολύ ωραία σχόλια ενθαρρυντικά για την προσπάθεια αυτή και στον τοίχο μου και σε άλλες σελίδες, φανταστείτε να γίνει κάτι τέτοιο στο ποδόσφαιρο, να ευχηθούμε να είναι προπομπός αυτό για μια αναγέννηση που μπορεί να έρθει και στο ποδόσφαιρο. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Νομίζω ότι ο κόσμος μια σπίθα θέλει, ένα τσαφ θέλει, μόνο και μόνο για να συνεχίσει να πάρει δύναμη, να συνεχίσει να ελπίζει και να δούμε ξανά την ομάδα στη φυσική της θέση, εκεί που της πρέπει, εκεί που της αξίζει. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή αν γίνει αυτό και περιμένουμε και την αντίδραση του Ερασιτέχνη επί της συγκεκριμένης είδησης που επαναλαμβάνω δημοσίευσε το ιστοσελίδα trefilara.gr με την υπογραφή ενός πολύ καλού συναδέλφου στα υδάτινα σπορ του Γιάννη του Κορακή. Για μένα πάρα πολύ αξιόπιστη πηγή, γι' αυτό και το μεταφέρω, ιδάλλως δεν θα το μετέφερα. Και χωρίς να τον έχω γνωρίσει έτσι και από κοντά τον άνθρωπο, μια φορά είχαμε πει όταν είχε γίνει στο Καρπενής ένα Final Four με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που είχα πάει και είχαμε γνωριστεί. Μην νομίζετε δηλαδή ότι υπάρχει και κάποια άλλη πελατειακή σχέση, καμία ούτε φίλη μας ούτε τίποτα. Απλά είναι πολύ καλός συνάδελφος στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ και οφείλω να το τονίσω, διότι δυναμώνει και πάρα πολύ την συγκεκριμένη είδηση αυτό. Να ευχηθούμε να υλοποιηθεί. Να ευχηθούμε να βρεθεί χρυσή τομή. Νομίζω ότι δεν θα δυσκολευτεί ο Γιαννακόπουλος να του παραχωρήσει, ας πούμε, το management του τμήματος Πόλο και να γίνει μια επένδυση η οποία θα ξαναφέρει τον Παναθηναϊκό εκεί που του αξίζει. Λοιπόν, πρωτάθλημα στο Βόλε για να κλείσει καλά η χρονιά, λέει ο Βασίλης. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει ο Παναθηναϊκός, Βασίλη, και δεν το λέω έτσι για να το πω. Νομίζω ότι στην κατάσταση που είναι και οι υπόλοιποι δεν έχει να φοβηθεί κάτι.
Καλησπέρα, Λάμπρο. Επειδή τώρα μπήκα, έχουμε κάτι γενικά. Τώρα μην το ξαναεξηγώ. Έχουμε καλή είδηση για το Πόλο, για το τμήμα Πόλο, Γιώργο. Όταν τελειώσει η εκπομπή, δες λίγο τα πρώτα 15 λεπτά. Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Λάμπρο, ωραία ιστορία με το Πόλο. Μακάρι να έχετε λεσφορήσει και πολύ ευχάριστο που από ό,τι φαίνεται θα δούμε άσπρη μέρα στο Πόλο. Αλλά πώς θα έβγαζαν τα 2 εκατομμύρια πίσω. Πάνω μου είναι εύλογη η ερώτησή σου, αλλά δεν τους ενδιέφερε. Τους ενδιέφερε στην προκειμένη περίπτωση να ενισχυθεί πάρα πολύ το συγκεκριμένο τμήμα. Δεν είχαν σκοπό να βγάλουν χρήματα από το Πόλο. Αν και αν γινόταν αυτό, καταλαβαίνεις ότι κάποια χρήματα πίσω θα γύριζαν έτσι κι αλλιώς, γιατί ο Παναθηναϊκός θα έπαιζε στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, αν έφτανε να παίξει στην Ευρώπη τότε. Έτσι. Δεν είναι και πολύ πίσω στο χρόνο όλο αυτό. Επαναλαμβάνω, είμαι σχεδόν βέβαιος για τη συγκεκριμένη ιστορία μου, την έχει πει πάρα πολύ αξιόπιστος άνθρωπος. Απλά δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα, διότι δεν χρειάζεται να σκαλίζουμε και τέτοιες πληγές. Εύχομαι να προωθηθεί αυτή η ιστορία των αδελφών Αργυρόπουλων και να πάνε όλα καλά, πραγματικά. Με τις ιστορίες έχουμε μείνει, λέει ο Σωτήρης, τι να κάνουμε. Λάμπρο, είπαν στη Live Sport, αν δεν κάνω λάθος, ότι η Λεωφόρος δεν γκρεμίζεται. Ρε Ηλία, να σου πω κάτι. Αν μετά από 8 μήνες εδώ και 4 χρόνια ενασχόλησης με το Βοτανικό, έρχεσαι και μου λες, 5, τι είπε η Live Sport, τι συζητάμε, τι κάνω εγώ εδώ δηλαδή. Κολλάω μπρίκια προφανώς. Και είσαι και από τους παλιούς, ρε Ηλία. Είπε η Live Sport, εντάξει, ρε Ηλία, αφού το είπε η Live Sport, εντάξει, okay, έτσι θα είναι. Εμείς οι υπόλοιποι κολλάμε μπρίκια και πεταλώνουμε τζιζίκια. Καλησπέρα, Λάμπρο, από Γιάννενα, λέει ο Γιάννης. Ο Κυριάκος λέει, πλέον είσαι εθισμός. Εντάξει, χαλαρώστε λιγάκι, όχι εθισμός. Λάμπρο, ο Μπακογιάννης είπε ότι ο κορονοϊός θα επιταχύνει τα έργα στην Αθήνα, αλλά για το Βοτανικό κουβέντα. Πότε τέλος πάντων θα έχουμε ένα νέο, αν θα γίνει ή όχι, να τελειώνουμε. Επίσης, κάποιο σχόλιο για τους παλέμαχους και την υποστήριξη στον DPG. Εντάξει, το διάβασα, το ανάρτησα και στη σελίδα μου ως όφυλα, θεωρώ. Από εκεί πέρα δεν μου λέει κάτι στήριξη των παλέμαχων στον Γιαννακόπουλο. Οι παλέμαχοι του Παναθηναϊκού δυστυχώς δεν ανανεώνονται τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, okay, το αναφέραμε ως γεγονός. Τώρα ο Μπακογιάννης να πει για το Βοτανικό τι. Νομίζω ότι αύριο θα προκύψει μια τοποθέτηση του Μπακογιάννη για το Βοτανικό. Αυτή την αίσθηση έχω προς το μεσημεράκι. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί η Κώστα. Το θέμα είναι να ερωτηθεί και ο Μπακογιάννης για αυτό το πράγμα. Εκτός αν αποφεύγει, αν δεν θέλει να πει κάτι. Θα φανεί. Θα φανεί τις επόμενες μέρες. Λάμπρο, με το θέμα Λεωφόρος, τι γίνεται. Άγγελε, για ποιο κομμάτι εννοείς. Αν εννοείς αυτό που εννοούσε ο Ηλίας νωρίτερα. Δεν υπάρχει κάποια είδηση. Η είδηση που επικαλέστηκε, ας πούμε, από τη live ο Ηλίας, ο φίλος νωρίτερα, είναι ότι δεν γκρεμίζεται η Λεωφόρος να αρχίσει το εμπορικό. Δεν ξέρω πού είναι η είδηση. Είναι πράγματα τα οποία έχουμε πει, έχω καταγράψει από το 2018, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολύ καιρό νωρίτερα, τα έχουμε συζητήσει από τις 182 εκπομπές, 181 πόσες είναι στις μισές, πάνω από 100. Οπότε να μπω να σχολιάσω κάτι επειδή το έγραψε Live Sport, δεν μου λέει κάτι. Δεν μου λέει κάτι, πραγματικά δεν μου λέει κάτι. Και δεν το λέω για το συγκεκριμένο μέσο, αν είναι δυνατόν, αλλά είναι πράγματα τα οποία έχουμε συζητήσει εδώ. Ποιο είναι το νέο, ότι τι ισχύει για το Βοτανικό. Ότι για να συνεχιστούν οι εργασίες στο εμπορικό, πρέπει να βγει η άδεια κατεδάφισης της Λεωφόρου. Η άδεια κατεδάφισης της Λεωφόρου φυσικά δεν σημαίνει γκρέμισμα Λεωφόρου, γιατί η Λεωφόρος θα γκρεμιστεί όταν θα παραδοθεί το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο χέρι. Είναι κλειδί με κλειδί. Αυτό πρέπει να το έχουμε πει 4 εκατομμύρια φορές εδώ πέρα. Το ότι το έβγαλε κάποιο μέσο σήμερα πραγματικά μου είναι παντελώς αδιάφορο. Κάτι το οποίο έχω πει και έχω αναλύσει, εντάξει, σίγουρα δεν είμαι εφημερίδα. Έτσι, ούτε έχω τη δυναμική, ας πούμε, μιας εφημερίδας που πουλάει 1.100 φύλλα. Εδώ τη βλέπουν την εκπομπή 9.000. Σίγουρα εγώ είμαι κατώτερος πολύ. Αλλά εντάξει, πράγματα τα οποία έχουμε συζητήσει 1.000.000 φορές, τουλάχιστον μην μου τα περνάτε για ειδήσεις. Δηλαδή, σας παρακαλώ πολύ. Ο Μιχάλης λέει: Τζιγκεράρα, μύριζαν τα λεφτά σου, ενώ τώρα είμαστε παντού ελεύθεροι. Τζίγκερ για Απόλλο, αν θυμάμαι καλά, λέει ο Θέμης. Μακάρι να έρθουν και άλλοι πλούσιοι να επενδύσουν. Έχω ακούσει ότι ο Μίστερ Τσιπίτας και Νίκας είναι Παναθηναϊκοί. Τι περιμένουν? Ο Μίστερ Τσιπίτας, ο κύριος Θοδωρόπουλος, που πλέον δεν του ανήκει η Τσιπίτα. Ανήκει, νομίζω, στην οικογένεια Ολαγιάν. Δεν νομίζω ότι θα ξανασχοληθεί με τον Παναθηναϊκό πέραν των πολύτιμων χορηγιών που κάνει και φέρνουν χρήματα στο σύλλογο σε όλα τα σπορ. Από εκείνο το 24ωρο του τρόμου που πέρασε ο άνθρωπος το Δεκέμβριο του 17, Δεκέμβριο του 17 ήταν, που για 24 ώρες όλα κινούνταν γύρω του
με εκείνη την πρωτοβουλία με τους παλέμαχους που έκανε και όλα βρέθηκε ξαφνικά ο άνθρωπος στα φώτα της δημοσιότητας μπροστά στις κάμερες, κάτι που δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να γίνει. Δεν νομίζω ότι θα ξανασχοληθεί με τα κοινά του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Νίκας είναι ένα όνομα που ανέφερε πέρσι ο Γιαννακόπουλος στη συνέντευξη τύπου της 28ης Ιουνίου, αλλά νομίζω ότι έχει και κάποια δικά του προβλήματα στις ΗΠΑ και αυτή τη στιγμή δεν. Πολύ δύσκολο μου φαίνεται να ασχοληθεί. Η περίπτωση Αργυρόπουλων είναι όπως στο βόλεϊ με το Σταθοκοστόπουλο παλαιότερα, σωστά, ακριβώς Μάνο, έτσι περίπου. Ό,τι καλύτερο μας είπες, λες να ακούσουμε αυτά από τον Δημήτρη, γιατί μετά από αυτά που μας λες προμηνύουν κάτι καλό και στα υπόλοιπα αθλήματα αλλά και στο ποδόσφαιρο. Ηλία, δεν ξέρω αν θα. Οι άνθρωποι για το πόλο ενδιαφέρονται. Αν αυτό το γεγονός αποτελέσει μια απαρχή να υπάρξει δραστηριοποίηση παραγόντων οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον Παναθηναϊκό συνολικότερα, σίγουρα μιλάνε για βήμα εμπρός, δεν το συζητάμε. Εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλα τμήματα και κυρίως το ποδόσφαιρο. Λάμπρο, ο Παράσκος ακούγεται σαν λύση για πάγκο αν φύγει ο Δόνης. Πιστεύεις είναι αξιόπιστη λύση δεδομένη της εμπειρίας του? Ποιος Παράσκος? Κάνεις πλάκα έτσι? Δεν το σχολιάζω καν. Ο Βλάσης μπορεί να πάρει ένα τμήμα, λέει ο Κώστας. Δεν νομίζω ότι ο Σταθοκοστόπουλος θα ασχοληθεί ξανά ενεργά. Πολύ δύσκολο μου φαίνεται. Καλησπέρα Λάμπρο, εκείνος ο Αλαφούζος τι περιμένει και δεν κάνει το ραντεβού με τον Δόνη? Για μένα πρέπει να ξεκαθαρίσει τώρα η κατάσταση. Αν δεν έχει σκοπό να μην τον κρατήσει, ας λύσουν τη συνεργασία τους τώρα και να κάνει την αναζήτηση για προπονητή και να μην περιμένει την τελευταία στιγμή και να πάει στα play-off με τον καινούριο προπονητή για να μάθει την ομάδα και να μην χαθεί καθόλου πολύτιμος χρόνος για την καινούργια χρονιά, γιατί θα είναι πάρα πολύ απαιτητική. Νομίζω ότι καλύτερα τάσω να τελειώσει η χρονιά και να γίνει η όποια συζήτηση μετά. Γιατί και να έρθει ένας καινούργιος προπονητής τώρα μέχρι που να μάθει την ομάδα, αν φάει τίποτα τριάρες και τεσσάρες, πώς θα αρχίσει η επόμενη χρονιά? Άμα είναι να αρχίσει νέος προπονητής και να φύγει ο coach, αυτό να γίνει στην εκκίνηση της νέας περίοδου. Γεια σου φίλε μου Αλέκο, καλησπέρα Λάμπρο, πολύ καλό deal. Πολύ καλό deal, Παύλο μου, θα είναι αν γίνει. Καλησπέρα στον Λάζαρο. Μπισκότα Παπαδοπούλου τρώμε όλοι, παιδιά. Ενισχύουμε Αργυρόπουλους, εννοείται. Καλά, έτσι κι αλλιώς τρώμε, αλλά θα τρώμε περισσότερα. Κάνω μια ερώτηση. Έχεις αναφέρει ότι σύντομα θα γραφτεί το ενδιαφέρον από κατασκευαστικές εταιρείες για το γήπεδο. Έχει ενημερωθεί, να φανταστώ, ο Γιαννακόπουλος? Δεν το γνωρίζω αυτό, Βασίλη. Προσωπικά αύριο έχω την ενημέρωση ότι θα υπάρξει μια τοποθέτηση μεταξύ κάποιων άλλων ζητημάτων, όχι αποκλειστικά για το βοτανικό. Πιστεύω ότι θα υπάρξει μια τοποθέτηση αύριο, έστω επιδερμική, που θα μας δώσει μια κατευθυντήρια γραμμή για τη συνέχεια του Κώστα Μπακογιάννη. Προς το μεσημεράκι θα την έχουμε. Νομίζω ότι θα τοποθετηθεί επί κάποιων θεμάτων και θα μιλήσει και γι' αυτό. Έτσι. Είναι μια συνέντευξη που θα παραχωρήσει αύριο το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Αθήνα 984, 11 με 12 το πρωί, όπου θα απαντήσει και σε ερωτήσεις ακροατών. Οπότε στείλτε τις ερωτήσεις σας για το βοτανικό και θα τις απαντήσει ο Μπακογιάννης. Εγώ έχω στείλει ήδη τα ερωτήματά μου, δεν ξέρω αν θα τα διαβάσουν βέβαια. Πραγματικά τα έχω στείλει. Νομίζω ότι αν στείλετε κι εσείς ένα ερώτημα ο καθένας, δηλαδή είμαστε 316 online, θα δούνε την εκπομπή 7-8.000, οι 3.500 να στείλουν θα πει μια λέξη για το βοτανικό ο Δήμαρχος. Οπότε είναι 11 με 12 το πρωί αύριο στον Αθήνα 984. Οπότε νομίζω ότι μέχρι το μεσημέρι έτσι θα έχει βγει μια τοποθέτηση. Θα ερωτηθεί σίγουρα, νομίζω, από τον συνάδελφο που θα κάνει το συντονισμό και πιστεύω ότι θα έχουμε μια τοποθέτηση γι' αυτό. Εύχομαι να είναι θετική. Καλησπέρα φίλε Λάμπρο από Αγρίνιο. Γεια σου Θέμη. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Λάμπρο, Εραστέχνης είναι η μόνη ζωντανή ελπίδα μας. Μακάρι να προχωρήσει αυτό με το πόλο. Τα δείγματα είναι πολύ καλά σε όλα τα τμήματα. Σε μερικά χρόνια θα μετράμε πρωταθλήματα. Στέλιο μου, η μοναδική ελπίδα μας είναι το ποδόσφαιρο. Κανείς δεν έγινε Παναθηναϊκός από το πόλο. Κανείς δεν έγινε Παναθηναϊκός από το βόλεϊ. Κανείς δεν έγινε Παναθηναϊκός από το μπάσκετ γυναικών. Κάποιοι έγιναν Παναθηναϊκοί νεότερα παιδιά από το μπάσκετ, διότι μεσουράνησε ο Παναθηναϊκός στις προηγούμενες δεκαετίες. Οι περισσότεροι όμως εξ ημών Παναθηναϊκοί γίναμε από το ποδόσφαιρο. Ο ερασιτέχνης είναι, φυσικά πρέπει να πηγαίνει καλά, γι' αυτό και αρχίσαμε σήμερα και κάναμε κορυφαίο θέμα της εκπομπής την είδηση για το τμήμα Πόλο. Αλλά αν δεν υπάρχει ποδόσφαιρο, συνολικά ο ερασιτέχνης δεν πρόκειται να δουλέψει ποτέ. Ο Παναθηναϊκός θα ξαναγίνει το μέγεθος που ήταν μόνο στην περίπτωση, φίλε μου Στέλιο, που. Με συγχωρείτε. Μόνο στην περίπτωση που προχωρήσει το ποδόσφαιρο και επιστρέψει εκεί που ήταν.
Καλησπέρα, είδα ότι κάνεις live πρόσφατα. Είσαι καλή παρέα, λέει ο Ορέστης. Επίσης, πολλά μπράβο που ασχολείσαι με το γήπεδο που είναι το σημαντικότερο θέμα. Σύγχρονο γήπεδο στο Βοτανικό είναι όντως η καλύτερη λύση, αλλά όχι οποιοδήποτε γήπεδο. Το τελευταίο που είχα διαβάσει και φαινόταν χειροπιαστό έλεγε 30.000 στο Βοτανικό χωρίς δυνατότητα επέκτασης. Αυτό θα ήταν έγκλημα. Χίλιες φορές μεσοβέζικη λύση μέχρι να μπορούμε να χτίσουμε το γήπεδο που αρμόζει στον ΠΑΟ. Η διπλή ανάπλαση προβλέπει, φίλε μου Ορέστη, έως 40.000, δηλαδή 39.999 καθίσματα συν 1. Ότι το 30.000 δεν ξέρω που το διάβασες, δεν ισχύει πάντως. Κάνω μια ερώτηση. Έχεις αναφέρει ότι σύντομα θα γραφτεί το ενδιαφέρον από κατασκευαστικές εταιρείες, το διάβασα αυτό του Βασίλη. Λάμπρο, ακούστηκε ότι θα υπάρξει τελευταία επαφή με Καλάθι. Ο Παναθηναϊκός θέλει να τον δέσει μέχρι το 23 με μειωμένες απολαβές και ο Καλάθης επιθυμεί την παραμονή. Διαφορά είναι μεγάλη και το επικρατέστερο σενάριο παραμένει η αποχώρησή του. Άμα ισχύει η πρόταση της Μπαρτσελόνα που κυμαίνεται στο 1,7-1,8 το χρόνο, μπορεί ο Παναθηναϊκός να την κοντράρει ή τουλάχιστον να προσφέρει ένα ικανοποιητικό ποσό, ρωτάει ο Πάνος. Φίλε μου, Πάνο, θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αυτή τη στιγμή στα δικά μου μάτια, ευχάριστη έκπληξη εννοείται γιατί είναι από τους αγαπημένους μου παίκτες, αν παραμείνει ο Νίκ Καλάθης. Νομίζω ότι το συμβόλαιό του, ακόμα και στα 1,7 που λες 1,8, δεν μπορεί η ομάδα αυτή τη στιγμή να το σηκώσει όταν υπάρχει και budget που συζητιέται κοντά στα 4-5 εκατομμύρια, δηλαδή να πάρει το 25% του budget σου και μεγαλύτερο να είναι, εγώ σου λέω, να το πάρει ένας παίκτης, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επομένως, αν ο Καλάθης έχει αυτή την πρόταση από την Μπαρτσελόνα, έχω την αίσθηση ότι κάποια στιγμή θα συμφωνήσει. Δεν ξέρω αν έχει συμφωνήσει και εγώ ό,τι διαβάσατε, διάβασα. Βέβαια, κάτι που δεν έχει σχολιαστεί, και επειδή διάβασα το δημοσίευμα της Mundo Deportivo και το μετέφραζα από τα ισπανικά στα αγγλικά για να μπορέσω να καταλάβω τι λέει, γιατί δεν γνωρίζω τη γλώσσα, δεν έχει μεταφερθεί στα ελληνικά sites αυτό. Οι πληροφορίες των Ισπανών έλεγαν ότι υπάρχουν και οφειλές που έχουν λήξει προς τον Καλάθι. Που αυτό δημιουργεί και ξέρεις μια διαφορετική συζήτηση. Δηλαδή, αν ο Καλάθις καθίσει να διαπραγματευτεί με τον Παναθηναϊκό και υπάρχει οφειλή από τη χρονιά που τρέχει, θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, θα γίνουν λίγο πιο πολύπλοκα. Εύχομαι οι Ισπανοί να κάνουν λάθος και να μην ισχύει κάτι τέτοιο. Καλησπέρα, Λάμπρο, ρωτάει ο Σωτήρης. Με το θέμα Εμμανουηλίδη, τι γίνεται, υπάρχει σκέψη επιστροφής. Σωτήρη μου, κανονικά ο Εμμανουηλίδης θα επιστρέψει και θα αρχίσει τη χρονιά με τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι ο προγραμματισμός. Γεια σου Λάμπρο από Σέρες, γεια σου φίλε μου Παναγιώτη. Λάμπρο, λένε αυτά που έγραφες εσύ 1,5 χρόνο πριν, λέει ο Νίκος, μην ασχολείσαι. Ερώτηση: ο Μπακογιάννης λέει ότι θα έχουμε θετικές εξελίξεις για το Βοτανικό. Ειδωμάζω το ίδιο. Το ίδιο είχε δηλώσει και ο Γιανακόπουλος. Αν αποσυρθεί ο πρόεδρος του ΑΟ από το γηπεδικό, τι θα ανακοινώσει ο Μπακογιάννης τον Ιούνιο? Ο Μπακογιάννης, ο Γιανακόπουλος, το τρέχει από την πλευρά του ερασιτέχνη. Σίγουρα, όπως του πιστώσαμε και τις προάλλες, είναι ο άνθρωπος που επανέφερε πάλι στην επιφάνεια το θέμα του Βοτανικού. Και αυτό, ανεξάρτητα με την εξέλιξη των πραγμάτων από την Τετάρτη και μετά, πρέπει να του πιστωθεί ως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στην περίπτωση που ο Γιανακόπουλος πει ότι εγώ αποσύρωμαι, δημιουργούνται σαφέστατα νέα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να τα συζητήσουμε όμως τότε. Από εκεί και πέρα. Ο ερασιτέχνης, τις υπογραφές του, οι παλαιότερες διοικήσεις για τη διπλή ανάπλαση τις έχουν βάλει. Δεν μπορεί να μπλοκάρει κάτι αυτή τη στιγμή ο ερασιτέχνης. Το θέμα είναι η βούληση της ΠΑΕ ποια είναι. Εκεί μπαίνει στο παιχνίδι ο Αλαφούζος μετά. Αν δεν ασχοληθεί και ο Αλαφούζος, τότε δεν υπάρχει κάτι να ελπίζουμε. Ας περιμένουμε, είναι αργοστάνατος όλο αυτό. Δεν υπάρχει κάτι να ελπίζουμε, Νίκο. Στη συνέχεια, αν δεν ασχοληθεί κανείς από τους παράγοντες, δεν μπορεί να σου φτιάξει το γήπεδο ο Δήμος και οι τράπεζες. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί ως Παναθηναϊκός φορέας. Είναι δεδομένο αυτό. Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον από κανέναν, δεν υπάρχει λόγος όχι να συζητάμε για γήπεδο, ούτε να συζητάμε για Παναθηναϊκό καν. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Μακάρι όλα τα αθλήματά μας να πάνε ψηλά. Στο μπάσκετ σήμερα τι έγινε, στη συνεδρίαση, έχεις πληροφορίες? Λάμπρο μου, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Σκοπός όλων είναι η κεντρική διαχείριση στο μπάσκετ. Είναι και αυτό που θα λύσει τα χέρια πολλών ομάδων, αν και η ΑΕΚ έχει τηλεοπτικό συμβόλαιο με την Κοσμοτέ μέχρι το 2021, γίνεται μια συζήτηση για την ΕΡΤ, έτσι ώστε να αναλάβει η ΕΡΤ την κεντρική διαχείριση. Έχει κάνει κάποιες προτάσεις στο Ρέθυμνο και κάποιες προτάσεις, ένα εισηγητικό πλάνο, πολλές αρχές του οποίου ψηφίστηκαν σήμερα από τον ΕΣΑΚΕ. Θα πρέπει να υπάρχει πλαφοναρισμένο budget και κοστολόγιο στις ομάδες που θα συμμετέχουν στην Basket League, είναι 800.000. Θα πρέπει να υπάρχει μια εγγυητική επιστολή των 200.000, 60 συν 140 που θα πρέπει να καταβληθεί. Τα 140 θα μένουν στο ταμείο του ΕΣΑΚΕ. Θα πρέπει να πληρούν και κάποιες γηπεδικές εγκαταστάσεις οι ομάδες που θα συμμετέχουν,
να έχουν δηλαδή γήπεδο δικό τους μέχρι 1200 θέσεις και γενικά υπάρχει διάθεση, αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι επειδή κάποιες ομάδες ενδέχεται να μην μπορέσουν να πληρούν τις προδιαγραφές αυτές, τις προϋποθέσεις αυτές, να τεθεί η στροφή του Ολυμπιακού στην Basket League. Είναι πλέον κάτι σε όκο. Ο Παναθηναϊκός βέβαια μέσω του κυρίου Μάνου Παπαδόπουλου αντέδρασε και είπε ότι στην περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο πραξικοπηματικά ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει. Ωστόσο, λέω ότι ίσως για το καλό του αθλήματος βάλουν όλοι λίγο νερό στο κρασί τους, αν να εξασφαλίσουν ένα καλό κεντρικό συμβόλαιο από την ΕΡΤ, όλες οι ομάδες, όσες μαζευτούν τέλος πάντων 12 ή 14, γιατί εδώ μπαίνει και μια άλλη παράμετρος, ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης που έχουν χρέη θα πρέπει να τα τακτοποιήσουν. Θα πρέπει να μπουν σε μια λογική τακτοποίησης χρεών, γιατί το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, για όποιον δεν το καταλαβαίνει, είναι απαξιωμένο και είναι στα όρια του. Προσωπικά είμαι εναντίον της επιστροφής του Ολυμπιακού στην Basket League για ηθικούς λόγους, διότι είναι δική του επιλογή, ήταν δική του επιλογή να πέσει. Υποβιβάστηκε με βάση τους κανονισμούς και εκεί πρέπει να μείνει, αφού δεν ανέβηκε. Από την άλλη, ο αντίλογος για κάποιον που αγαπά περισσότερο το σπορ και δεν είναι προσκολλημένος με τα οπαδικά, σίγουρα θα θέλει την επιστροφή του Ολυμπιακού. Είναι κάτι όμως που δεν θα το αποφασίσουμε εμείς. Είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί από τις αρμόδιες αρχές για το αν θα υπάρξει wildcard από την ΕΟΚ, όχι από τον ΕΣΑΚΕ, από την ΕΟΚ στον Ολυμπιακό για άνοδο. Και κυρίως, επειδή και αυτό το ακούω να συζητάτε, αν θέλει ο Ολυμπιακός να επιστρέψει. Είναι λοιπόν ένα σύριαλ το οποίο θα μας απασχολήσει αρκετά το καλοκαίρι. Το ζήτημα είναι, για να, επειδή σε όλους μας αρέσει το μπάσκετ, όλοι μας αγαπάμε το μπάσκετ, ειδικά η δική μου γενιά που ζήσαμε το 87, οι σημερινοί σαραντάριδες δηλαδή, μεγαλώσαμε με αυτό, το λατρέψαμε το σπορ αυτό, και θέλουμε να δούμε και βλέπαμε πρωταθληματάρα τότε με πολύ δυνατές ομάδες, με δυνατό ΠΑΟΚ, δυνατό Άρη, δυνατό Πανιόνιο, δυνατό Περιστέρι, δυνατό Απόλλωνα Πάτρας, δυνατή ΑΕΚ. Έχουμε δει πάρα πολύ καλές ομάδες, ανέβαιναν μέχρι ομάδες από την Α2 όπως ο ΒΑΟ και είχε φέρει τότε νομίζω τον Τζεφ Μαλόουν τη χρονιά που είχε παίξει στην Α1, και έχουμε δει πάρα πολύ καλό μπάσκετ στα μικρά μας χρόνια. Νομίζω ότι πρέπει να καθίσουν κάτω και αν θέλουν να λένε ότι έχουν ένα σοβαρό προϊόν που αξίζει την κεντρική διαχείριση, να πληρώσει ένα κανάλι για να τους δείξει, θα πρέπει να βάλουν όλοι νερό στο κρασί τους και να σταματήσουν τις χαζομάρες. Εύχομαι να γίνει αυτό. Εύχομαι πραγματικά να γίνει αυτό. Λάβρο, καλησπέρα. Εσύ πιστεύεις ότι θα κάνει γήπεδο Παναθηναϊκός, ρωτάει ο Βασίλης. Πάντα πιστεύω, Βασίλη μου, δεν πρόκειται. Μέχρι την τελευταία μέρα που η διπλή ανάπλαση θα είναι ενεργός νόμος, εγώ θα πιστεύω. Μόλις η διπλή ανάπλαση πάψει να είναι νόμος του κράτους, εκεί θα σταματήσω να πιστεύω. Λαύρο, καλησπέρα, αδερφέ. Βλέπεις κάτι καλό με Δημήτρη στη συνέντευξη, ρωτάει ο Αλέξης. Αλέξη μου, κανείς δεν ξέρει την ακριβή ατζέντα του Γιαννακόπουλου αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουν, νομίζω και στενοί του συνεργάτες τι ακριβώς θα πει και πώς θα τοποθετηθεί. Επομένως, έχουμε κάνει δυστυχώς, έχουμε μπει στη διαδικασία και το λέω γιατί πρώτος από όλους ευθύνομαι εγώ, αλλά πρέπει να απαντάω και στα ερωτήματά σας για να έχει νόημα και η επικοινωνία. Καταλαβαίνω ότι έχετε την ανησυχία σας, καταλαβαίνω ότι έχετε το άγχος σας για το τι θα πει. Το ίδιο άγχος έχω και εγώ. Συμμερίζομαι λοιπόν τα συναισθήματά σας και γι' αυτό έχουμε κάνει κάποιες έστω επιδερμικές συζητήσεις για το τι μπορεί να πει ο κύριος Γιαννακόπουλος την ερχόμενη Τετάρτη. Από εκεί και πέρα όμως ας μην εμβαθύνουμε, διότι δεν είμαστε στο μυαλό του και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς θέλει να πει. Λαύρο, πιστεύεις ότι ο Γιαννακόπουλος θα παραιτηθεί από το project Βοτανικός? Στέφανε, το θεωρώ μια πιθανότητα, ένα ενδεχόμενο με σημαντικές πιθανότητες επιβεβαίωσης, ναι. Πιστεύω ότι ανάμεσα σε αυτά που θα πει ενδεχομένως να είναι και αυτό, από τη στιγμή που δεν έχει πιάσει ούτε στο 1/20 ο στόχος του Power Live. Ας δούμε επιτέλους μια πρόταση για νέο γήπεδο στη Λεωφόρο τώρα που δεν γκρεμίζεται. Τώρα που δεν γκρεμίζεται, τι εννοείς, James, επειδή το έβγαλε τώρα η live? Ρε James, επειδή σχολιάζεις εδώ τόσο καιρό και σχολιάζεις ό,τι σου κατέβει χωρίς να διαβάζεις αυτά που γράφω. Ποιος έγραψε ποτέ εδώ ότι γκρεμίζεται η Λεωφόρος? Επειδή θα μας τρελάνεις στο τέλος. Εντάξει, καλή πλάκα και ο χαβαλές, αλλά επειδή θα μας τρελάνεις στο τέλος. Ποιος έγραψε από τώρα που δεν γκρεμίζεται η Λεωφόρος? Δηλαδή, επειδή το έγραψε μια εφημερίδα σήμερα, εδώ ο Γκαραγκάνης τι λέει τόσο καιρό? Τέλος πάντων. Σαφέστατα και δεν γκρεμίζει τη Λεωφόρος, αλλά αυτό που λες στέκομαι στο πρώτο μέρος του μηνύματός σου που είναι και το σωστό. Ας δούμε επιτέλους μία πρόταση για νέο γήπεδο στη Λεωφόρο. Stop. Τελεία. Ας δούμε. Ας δούμε. Τέρμα τα πολλά λόγια, να περάσουμε στη δράση. Περιμένω λοιπόν μία πλήρως εφαρμόσιμη
νέα πρόταση για γήπεδο 40.000 θέσεων στη Λεωφόρο και 30.000 θέσεων στη Λεωφόρο και εδώ θα είμαι και θα την υποστηρίξω. Που να γίνεται όμως αυτόν τον αιώνα, όχι το 3050, έτσι. Περιμένω και είμαι όλος αυτιά πραγματικά και με πάρα πολύ καλή διάθεση. Το λέω όπως το έχω ξαναπεί σε πάρα πολλές επικοινωνίες. Καλησπέρα Λάμπρο, λέει ο φίλος ο Ίος. Συνέχισε έτσι, δεν χρειάζεται εφημερίδα να γράφεις για να σε διαβάζουμε. Γουστάρουμε να σε ακούμε και να σε διαβάζουμε. Προτείνω στους επόμενους αγώνες πόλο της ομάδας να βάλουν live stream με 1 ευρώ κόστος για να το βλέπουμε όλοι για τους πανάθες που δεν θα μπορούν να πάνε στο κολυμβητήριο. Πολύ καλή ιδέα είναι αυτή. Πάντως θεωρητικά με καινούριο νομοθέτημα μπορεί να αλλάξει ο συντελεστής δόμησης πάλι εφόσον ακυρωθεί η διπλή ανάπλαση. Καλά, αυτό βέβαια, αν ακυρωθεί ο νόμος του κράτους. Βέβαια, οι δύο περιοχές μετά νομίζω ότι είναι ενδεχόμενο. Εντάξει, τώρα δεν είμαι και νομικός, ούτε πολεοδόμος. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα στην περίπτωση που κάποια στιγμή καταργηθεί η διπλή ανάπλαση, οι δύο περιοχές να επιστρέψουν στις παλιές πολεοδομικές τους επιταγές. Κάτι που σημαίνει ότι και καμία από τις δύο περιοχές δεν την πολύ ευνοεί. Βέβαια, μετά υπάρχει σαφέστατα ένα εύρος άπειρο, 5, 10, 15 χρόνια, να νομοθετηθεί κάτι καινούργιο για τη Λεωφόρο. Βέβαια, εμείς τότε θα είμαστε κοντά στα 70, αλλά εντάξει, οκ. Δεν πειράζει, Νικό μου, εντάξει. Με στη ζωή είναι αυτά. Καλησπέρα από Βόλο, φίλε, λέει ο Γιώργος. Έχεις ενημέρωση τι ώρα θα γίνει η συνέντευξη τύπου του Γιαννακόπουλου? Όχι, ώρα δεν έχουν πει ακόμα. Νικό, φαντάζομαι πρωινή μεσημεριανή ώρα θα γίνει. Το Power Live δεν πήγε τόσο καλά όσο αναμενόταν, αλλά και μόνο ότι 16.000 άνθρωποι έδωσαν τα χρήματά τους χωρίς να υπάρχει τίποτα το χειροπιαστό, δείχνει ότι ο κόσμος με την κατάλληλη διοίκηση και όραμα θα στηρίξει. Συμφωνώ, Αντώνη, με την οπτική σου γωνία, συμφωνώ 100% και το έχω πει. Με Καλάθι τι θα γίνει, πώς το βλέπεις, ισχύει η μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα? Δεν έχει κλείσει ο Καλάθι στην Μπαρτσελόνα ακόμα, αλλά η προσφορά που έχει στα χέρια του είναι πάρα πολύ καλή από μια μεγάλη ομάδα, η οποία καλύπτει και τις φιλοδοξίες του, καλύπτει και τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Οπότε νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν την προσεγγίσει σε μεγάλο βαθμό και δεν ξέρω πόσο γίνεται αυτό, νομίζω ότι είναι πιθανό να καταλήξει εκεί ο Καλάθης. Λάμπρο, το Sporting επίσης πολύ δυνατό στο μπάσκετ δεκαετία 90, βέβαια Μάνο, ισχύει. Πώς γίνεται αυτή, ρε Λάμπρο, να έλεγαν μέχρι τέλους και τώρα να τα γυρίζουν? Δεν τα έχουν γυρίσει ακόμα, κάτσε να δούμε, Ηλία. Γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι υπάρχει δρόμος ακόμα. Ο Ολυμπιακός κρύβεται. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, κρύβεται. Έχει διαρρεύσει ότι μία παράμετρος για να επιστρέψει ο Μπαρτζόκα στον πάγκο ήταν να γυρίσει η ομάδα στην Α1. Αλλά δεν έχω δει κάποια κίνηση, εκτός αν περιμένει ο Ολυμπιακός να τον παρακαλέσουν πρώτον, που αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ξεκάθαρα αντίθετη θέση, ή να περιμένουν να ευνοήσει ή κάτι ξέρουν για τις άλλες ομάδες, γιατί υπάρχουν πραγματικά παιδιά ομάδες οι οποίες δεν πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια και δεν θα μπορούν να τα πληρούν τους επόμενους μήνες. Και περιμένει λοιπόν να βιάσει, να φτάσουν 10-11 ομάδες στην Basket League και μετά να πάει ο κλήρος στον Ολυμπιακό χωρίς ο ίδιος και καλή να έχει κάνει κάποια κίνηση. Εντάξει, είναι γνωστές τακτικές αυτές. Πειραιώτικες, έτσι κι αλλιώς δεν μας εκκλείσει κάτι στο συγκεκριμένο. Όλα καλά θα πάνε, Λάμπρο. Θα πει καλά νέα, πιστεύω ο Δημήτρης. Προχωράει καλά ο Βοτανικός με Μπακογιάννη βοηθό, λέει ο Γιάννης. Μακάρι Γιάννη μου να ξέρεις κάτι περισσότερο. Το εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Αυτά τα περί 30.000 είχαν ακουστεί στη συζήτηση του να γίνει και γήπεδο μπάσκετ είτε στο οικόπεδο της διπλής ανάπλασης είτε να γινόταν γήπεδο μπάσκετ σε ένα διπλανό οικόπεδο, κάτι που θα προϋπέθεται με κάποιες αλλαγές και κάτι που υποτίθεται θα εξεταζόταν από επιτροπή μεταξύ Δήμου και Ερασιτέχνη να έχουν γραφτεί. Αυτά είναι η αλήθεια. Διόρθωσέ με αν είναι λάθος. Προφανώς γήπεδο 40.000 στο Βοτανικό θα ήταν ιδανικό χωρίς αμφιβολία. Αυτό, φίλε μου, ωραίες τη λέει και η νομοθεσία. Ο Άιτορ είναι τόσο καλός παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης. Δικαιολογημένα γίνεται έτσι ντόρος για το αν θα έρθει. Λάμπρο, γνώμη για τα stories του Γιαννακόπουλου στο Instagram κατά του Μπερτομέου. Γνώμη μου είναι ότι ο Γιαννακόπουλος έχει αρκετές διαφωνίες για τα οικονομικά και το μέλλον της Ευρωλίγκας, αλλά πιστεύω ότι είναι απίθανη η οξοχώρηση, κυρίως λόγω ρήτρας. Ο Γιαννακόπουλος δεν είναι χαζός να φύγει χωρίς συμμάχους. Κοίταξε να δεις πάνω, το είπαμε και χθες όταν μιλήσαμε πιο αναλυτικά για το θέμα, ότι το καλύτερο σενάριο είναι αν αποφασίσει ο Γιαννακόπουλος να πάρει την ομάδα από την Ευρωλίγκα και να την πάει στο BCL, να το κάνει έχοντας και τουλάχιστον μία-δύο ομάδες ακόμα. Αν φύγει μόνο ο Παναθηναϊκός και παίζει ο Παναθηναϊκός στο BCL και όλοι οι άλλοι που παίζουν οι μεγάλες ομάδες παίζουν στην Ευρωλίγκα, τότε νομίζω ότι χαμένος ο Παναθηναϊκός θα βγει. Πείτε μου ένα λόγο γιατί ο Ολυμπιακός παίρνει μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μπάσκετ ενώ παίζει στην Α2 απλά με πιο δικαίωμα. Αναστάσια, είναι συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί, είναι κλειστά συμβόλαια τα οποία δεν έχουν
δεν έχουν κάποια σύνδεση με τα εθνικά πρωταθλήματα. Για παράδειγμα, όπως συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, έτσι και συνέβαινε παλιά στο μπάσκετ, η ομάδα που έπαιρνε το πρωτάθλημα έπαιζε στο πρωταθλητριών. Η δεύτερη ομάδα έπαιζε στην δεύτερη την τάξη, ας πούμε. Υπήρχε το κύπελο Κόρατς, υπήρχαν άλλες διοργανώσεις στο μπάσκετ. Τώρα, με τα εγγυημένα συμβόλαια, η Ευρωλίγκα επιχείρησε να φτιάξει μια κλειστή λίγκα όπως είναι το NBA. Έφτιαξε ουσιαστικά ένα NBA από τα Lidl. Αλλά η ουσία της ήταν ότι δεν μας ενδιαφέρει τι κάνετε στη χώρα σας. Εμείς θέλουμε να είστε εντάξει στις παραμέτρους που χρησιμοποιούμε εδώ. Έτσι, που χρησιμοποιούμε στο συγκεκριμένο συνεταιρισμό που έχουμε συνάψει οι 11 ομάδες που αποτελούν τον πυρήνα του συνεταιρισμού. Οπότε υπάρχει απεξάρτηση. Ορισμένα πράγματα μην κάνετε ότι τα μαθαίνετε τώρα, παιδιά. Ισχύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ΑΕΚ, για παράδειγμα, αν πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, δεν μπορεί να παίξει την Ευρωλίγκα. Το τι συμβαίνει στα εγχώρια πρωταθλήματα όσον αφορά τις ομάδες της Ευρωλίγκας έχει απεξαρτηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και να πω και το άλλο. Την Ευρωλίγκα, ότι η Ευρωλίγκα δεν λειτουργεί σωστά. Okay. Είναι γνωστό. Ότι έχει πάρα πολλά κενά και ότι δεν προσφέρει τίποτα σε ομάδες που ματώνουν οικονομικά για να φτιάξουν γερά budget και δίνει ελάχιστα χρήματα στις ομάδες που τα πηγαίνουν καλά, επίσης είναι γνωστό. Ωστόσο, μην απαξιώνουμε την Ευρωλίγκα επειδή δεν πάει καλά η ομάδα τα τελευταία χρόνια. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει την Ευρωλίγκα το 2018, ας πούμε, δεν θα συζητούσαμε τώρα σε αυτή τη φάση. Επειδή η ομάδα δεν πηγαίνει καλά, νομίζω ότι όλη αυτή η αντιπαράθεση με την Ευρωλίγκα έχει χτυπήσει κόκκινο χωρίς να πρέπει. Καλό θα είναι πριν κάνεις κάποια κίνηση να έχεις μια εναλλακτική. Αν η εναλλακτική του Παναθηναϊκού είναι να παίξεις τον BCL με τη Ράστα Δέχτα, οκ. Okay. Να δούμε πόσο κόσμο θα έχει όμως. Α, τώρα που πάω κόσμο. Συζητήθηκε επίσης στον ΕΣΑΚΕ να υπάρξει πρόταση προς την κυβέρνηση, κάτι που θα γίνει και στο ποδόσφαιρο για το 20% της χωρητικότητας των γηπέδων, στο μπάσκετ για 40% κόσμο από τη νέα σεζόν. Μάλιστα στο ποδόσφαιρο και για τα play-off. Ορίστηκε αυτό. Επομένως, ό,τι είχαμε πει, θυμάστε, προκαιρού μπορεί να βγει. Μπορεί ακόμα και στα play-offs στο ποδόσφαιρο να γίνουν με λίγο κόσμο μέσα στα γήπεδα. Αν υπάρξει άνοδος του Ολυμπιακού, θα υπάρξει πτώση του Παναθηναϊκού. Οπότε το ίδιο αποτέλεσμα δεν είναι για τον μπάσκετ, εκτός και αν αλλάξουν τα κόζια. Αν αλλάζουν τα κόζια, λέει ο Λάμπρος, ή εκτός αν τα βρούνε. Αν τα βρούνε, φίλε μου Λάμπρο. Τι άλλο. Πω, μεγάλο μήνυμα. Αν ο ΔΓ παραχωρήσει τμήματα πόλο, βόλεϊ, μπάσκετ γυναικών και γιατί όχι και ανδρών σε επιφανείς παράγοντες, αυτό μάλλον καλά μηνύματα στέλνει για εξελίξεις σε ΠΑΕ Βοτανικό και κάποιον δικό του ρόλο εκεί. Στα αγωνιστικά τώρα έχουμε 22 βαθμούς διαφορά από τους ακατανόμαστους και σε 10 αγωνιστικές στις οποίες θα διεκδικήσουμε 30 και θα χτυπήσουμε καλύτερη δυνατή θέση. Ο Δόνης θα στοχεύσει όσο ψηλότερα γίνεται και η ομάδα θέλει τη στήριξη όλων μας παντού. Γήπεδο, ραδιόφωνα, ίντερνετ, λέει ο Νίκος. Τι θα γίνει με ΠΑΟ, Γιαννακόπουλος θα μείνει. Σάκη, είναι κάτι που θα το ξέρουμε στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Δεν νομίζω ότι θα φύγει. Ίσως ο άνθρωπος παραχωρήσει έτσι κάποιες παραπάνω αρμοδιότητες σε κάποια πρόσωπα της εμπιστοσύνης του, σε κάποιους δικούς του συνεργάτες, ώστε να τρέξουν το τμήμα τουλάχιστον για ένα χρόνο. Με 14.000 κόσμο το ΆΚΑ λέει στα play-off, πού θα βρούμε άλλες 11.000 κόσμο, χαχα. 14.000 κόσμο, όχι, είναι το 20%, ναι, είναι το 20%, ναι. Κοίτα, όπως έχουμε πει Κώστα χιουμοριστικά, οι Παναθηναϊκοί κρατούσαμε τις αποστάσεις στο γήπεδο και πριν τον ιό. Είναι πολλοί που έχουν γίνει νέοι Παναθηναϊκοί από τον μπάσκετ, γιατί άμα περιμέναμε από το ποδόσφαιρο, ιδίως από το 97 και μετά πια στο αυγό και κούρευτο, λέει ο Αναστάσιος. Αν ευοδοθεί το θέμα του Βοτανικού, ο Αλαφούζος τι ρόλο θα παίξει, Μιχάλη μου, δεν το ξέρει αυτό κανείς μέχρι στιγμής. Την προτίμηση του Αλαφούζου σε θεωρητικό επίπεδο την έχουμε τονίσει από εδώ και λίγες φορές και ο Αλαφούζος ήταν πάντα υπέρμαχος της Λεωφόρου. Ακόμα και τώρα νομίζω ότι θεωρεί τη Λεωφόρο στον ιδανικό τόπο για να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός να παίζει. Δεν τον ενοχλεί η χωρητικότητα που είναι μικρή. Ακόμα και σε αυτή τη Λεωφόρο όπως είναι, θα του πεις, θα πάει και θα παίξει αυτός. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει κάποια στιγμή, επειδή η διπλή ανάπλαση, σίγουρα εμάς μας ενδιαφέρει περισσότερο τι θα γίνει με το γήπεδο, η διπλή ανάπλαση όμως αφορά και άλλα πράγματα και είναι ένα σύνθετο πλάνο ανάπλασης, το οποίο αφορά και άλλη περιοχή, όπου εκεί μπορεί να μην γίνει γήπεδο του Παναθηναϊκού και μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Θα πρέπει το επόμενο διάστημα, το επόμενο 12μήνο, 14μήνο, ή να προχωρήσει, ή να τελματώσει και να σταματήσει να είναι νόμος του κράτους. Οπότε ένα από τα δύο θα γίνει, δεν είναι καμία σοφία αυτό που λέω, είναι ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή έχουμε φτάσει ακριβώς στο σημείο όπου
ή θα πρέπει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί, ή θα πρέπει να σταματήσει να ισχύει αυτός ο νόμος με κάποιο άλλο νομοθέτημα που θα τον αντικαταστήσει και να δουν τι θα γίνει με το βοτανικό στη συνέχεια και τι θα κάνουμε εμείς με τη λεωφόρο. Λάμπρο, φαντάζεσαι το ενδεχόμενο να αποχωρήσουμε και από Α1 και από Ευρωλίγκα, λέει ο Λεόν. Πολύ αισιόδοξο αυτό. Καλησπέρα, Λάμπρο. Χαμός γίνεται στην Basket League. Ο Ιωνικός θέλει να ανέβει ο Ολυμπιακός με wild card. Ο Παναθηναϊκός δεν θα κατέβει αν γίνει αυτό. Ακούγεται ότι το Ρέθυμνο δεν θα κατέβει και γενικά οι ομάδες δεν θέλουν αυστηρά κριτήρια συμμετοχής. Ναι, δεν θέλουν αυστηρά κριτήρια συμμετοχής, Δημήτρη, γιατί δεν μπορούν να, δεν μπορούν να εφαρμόσουν ορισμένα πράγματα στον τρόπο λειτουργίας τους. Επομένως, άμα δεν μπορείς να πληρώσεις και δεν μπορείς να έχεις, ας πούμε, μήνυμα 800.000 budget, τότε δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχεις στη Basket League. Φίλε Λάμπρο, πώς τόσο φαινόταν για αντικαταστάτης του Ζαχίν το Χίλιεμαρκ. Δεν ξέρω που παίζει και τι συμβόλαιο έχει, αλλά σε εμάς ήταν πολύ καλός. Τον έχω χάσει τον Χίλιεμαρκ, να σου πω την αλήθεια. Έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Μάνο, όχι. Νομίζω ότι στην περίπτωση που ο Ζαχίν φύγει, ο Μπουζούκης προορίζεται για τη θέση του. Στην περίπτωση του, που είναι το πιθανότερο σενάριο, έτσι. Γεια σου Λάμπρο, κάθε βράδυ παρέα για την Πανάθα, μας λέει ο Τζέισον. Γεια σου Λάμπρο από Κιλκής. Θέλω τη γνώμη σου. Πιστεύεις ότι μέχρι το 2025 θα έχουμε γήπεδο? Ναι, θα έχουμε, Ερμιόνι. Και πώς το εννοώ, ότι μέχρι το 2025 θα έχει κρυθεί και η Λεωφόρος και ο Βοτανικός αν δεν γίνουν και θα έχουμε καταλήξει μόνιμα στο ΟΑΚΑ. Οπότε θα έχουμε το ΟΑΚΑ, άρα θα έχουμε γήπεδο. Μέχρι το 2025 ο Παναθηναϊκός, να το πω αλλιώς, για να καλύψω και την ερώτησή σου πιο σωστά, θα ξέρει πού θα παίζει για τα επόμενα 50 χρόνια τουλάχιστον. Είναι βέβαιο αυτό. Γιατί δεν μπορεί να τραβήξει άλλο. Χάθηκε το μήνυμα παραπάνω από την Ερμιόνη, δεν είδα και ποιος ήτανε. Μην μου κρατάτε κακία που δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα, παιδιά. Έχει ακουστεί ότι άμα γίνει και γήπεδο μπάσκετ στο Βοτανικό, το ποδοσφαιρικό γήπεδο δεν θα μπορεί να είναι παραπάνω από 32.000 θέσεις. Ναι, έχει γίνει μια κοπτοραπτική εκεί αναστάση. Ότι αν βάλουμε το γήπεδο μπάσκετ, θα κόψουμε κερκίδες από το ποδόσφαιρο και γενικά πράγματα τα οποία δεν ξέρω πώς γράφονται με τη λογική και δεν ξέρω και κατά πόσον ισχύουν, είναι η αλήθεια. Δεν θα γίνει κάτι από τα δύο τουλάχιστον που αναφέρεις, οπότε νομίζω μικρός ο λόγος για να το συζητάμε. Έχει γραφτεί πάντως αυτό που λες. Δεν υπάρχει να τα βρει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Κλασικές τακτικές πυραιώτικες δεν μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο του Παναθηναϊκού μέρα με τη νύχτα. Όσο για την Ευρωλίγκα, οι φωνές του Γιαννακόπουλου τώρα βρίσκουν σύμμαχο. Τρώμε δούλεμα από τον Μπερτομέου, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Καλησπέρα, Σπύρος από τον Κολονό. Γεια σου, Σπύρο μου. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν πρόκειται να το κάνει ούτε ο Γιαννακόπουλος, ούτε ο Μπακογιάννης, ούτε ο Μητσοτάκης. Το γήπεδο θα γίνει μόνο όταν αποφασιστεί από την ΠΑΕ. Όσο μένεται ο εμφύλιος μεταξύ Παυλοθανάσιδων και Τζιγκερολάγνων και όλων αυτών μαζί κατά του Αλαφούζου, γήπεδο δεν γίνεται ούτε στη Δευτέρα παρουσία. Λάμπρο, λέει ο φίλος μου ο Κώστας, ο οποίος είναι ο πιο φανατικός θαυμαστής του Γιάννη Αλαφούζου. Κάναμε και χθες σχετική συζήτηση. Γεια σου, Κώστα. Οπότε, δηλαδή, κρεμόμαστε από τον Αλαφούζου. Κοίτα, κατά μία έννοια, δίκιο έχεις. Είναι μια πραγματικότητα αυτό που λες, ότι αν δεν μιλήσει ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ να πει τι θέλει, δεν μπορούν να φτιάξουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορείς να αποφασίσεις εσύ, Κώστα, ή ο Αναστάσιος από πάνω, ας πούμε, που στέλνει μήνυμα, ή ο Μιχάλης, ή ο Βάγκος, ή ο φίλος μου ο Γιάννης, που τους βλέπω τώρα με το φίλο μου το Στέλιο που είναι online, να αποφασίσουν αν θα φτιάξουν ένα σπίτι στο οποίο θα πάω να μείνω εγώ, χωρίς να με ρωτήσουν. Έτσι είναι. Οπότε, υπό αυτήν την έννοια, έχεις απόλυτο δίκιο ότι πρέπει κάποια στιγμή ο Αλαφούζος να μιλήσει. Και εγώ δεν θέλω να νομίζω ότι θα αποχωρήσει ο DPG, αλλά είχε πει ξεκάθαρα ότι θα το κάνει σε περίπτωση αποτυχίας του Power Live, λέει ο Γιώργος. Στο πρώτο θέμα που ανέβασε το μεσημέρι, θα δίνεις εσύ ρεπορτάζ, γιατί δεν άκουσα την εκπομπή λόγω εργασίας το μεσημέρι. Όχι, δεν δουλεύω στο πρώτο θέμα. Στο πρώτο θέμα βγαίνω μόνο στην εκπομπή 3 με 5, κάποιες φορές που με καλούν ως καλεσμένος. Τηλεφωνικά δεν έχω κάποια σχέση με το πρώτο θέμα, ούτε εργάζομαι εκεί ούτε τίποτα. Λάμπρο, δεν θα είναι άδειασμα του ΔΓ στον Μπακογιάννη αν αποχωρήσει από το Βοτανικό? Ο Δήμαρχος συνέχεια μιλάει για θετικές εξελίξεις σύντομα, άρα κάπου δεν κολλάει. Μήπως το Αγκάθι είναι το γήπεδο μπάσκετ? Κωνσταντίνε, το Αγκάθι στο γήπεδο μπάσκετ ήταν στην αρχική του διερεύνηση τη κατάσταση. Είναι πραγματικότητα αυτό που λες. Τώρα νομίζω ότι συμβαίνουν κάποια πράγματα που δεν φαίνεται ο κύριος Γιαννακόπουλος να είναι τόσο μέσα στις συζητήσεις. Αυτή είναι η αίσθηση που προκύπτει, ας πούμε, μιλώντας με κάποιους ανθρώπους που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στο Δήμο. Να περάσει και αύριο ημέρα, γιατί νομίζω ότι στην εκπομπή που είναι καλεσμένος, ο Κώστας Μπακογιάννης θα ερωτηθεί για το Βοτανικό και θα έχει να μας πει κάποια πράγματα.
Ο Γιανακόπουλος πρέπει να οριμάσει και να καταλάβει ποιανού συλλόγου πρόεδρο είναι. Όταν γίνει αυτό, τα πάντα θα πάνε καλύτερα. Αν δεν γίνει αυτό, θα συνεχίσουμε να γυρνάμε γύρω-γύρω κάθε χρόνο για μια καινούρια ιστορία, λέει ο Άρης. Υπάρχει κανονισμό που λέει ότι η ομάδα στην Ευρωλίγκα θα πρέπει να είναι στην πρώτη οκτάδα του εθνικού του πρωταθλήματο, αλλά όλο αυτό μπορεί να παρακάμπτεται από την απόφαση των μετόχων, λέει ο Δημήτρης. Μάλιστα. 14.000 ΟΑΚΑ, μια χαρά απλά και χώρο για τον καφέ και τα πατατάκια στο δίπλα κάθισμα, λέει ο Διονύσης. Λάμπρο, γιατί ίσως να θέλει να κάνει πίσω, εννοείς προφανώς, ευθύνη για το γηπεδικό Γιαννακόπουλος, αν εφόσον υπάρχει ήδη κατασκευαστική εταιρεία ή μιλάνε έστω με κατασκευαστική, είναι κουλό να κάνει πίσω τώρα αν υπάρχει φως στο τούνελ για το γηπεδικό. Ο λόγος είναι ότι δεν περιλαμβάνεται μάλλον στο πλάνο ότι ο Δήμος φαίνεται να προτιμά την επιλογή της εφαρμογής της διπλής ανάπλασης και όχι να πειράξει το διάταγμα με πρόσθεση γηπέδου μπάσκετ, τέλος πάντων να κάνει κάποιες τέτοιες πολυοδομικές αλλαγές οι οποίες θέλουν εκ νέου νομοθέτηση ή παρεμβολή στον νόμο. Στο EuroCup από πρωτάθλημα μπαίνει, γιατί ο κατακτητής του EuroCup μπαίνει η Ευρωλίγκα. Ναι, ο κάτοχος μπαίνει η Ευρωλίγκα. Είναι ένα, πώς να το πω, ένα σύστημα διαβάθμισης, ας πούμε αυτό. Αλλά στο EuroCup και νομίζω και εκεί υπάρχουν κάποιες εγγυημένες συμμετοχές και μπαίνουν οι ομάδες που τερματίζουν από κάποια θέση και πάνω στα πρωταθλήματά τους, φίλε Βασίλη. Καλησπέρα από Λονδίνο, ευχαριστούμε για την ενημέρωση, λέει ο Μάικλ. Περιμένω κάποια εξέλιξη στα πάντα, γήπεδο, ιδιοκτησιακό, ομάδας ποδοσφαίρου, ομάδας μπάσκετ, κερασιτέχνη, πολύ πίεση ρε Λάμπρος, Παναθηναϊκή, φαίνεται να είμαστε με πρόβλημα στα πάντα, λέει ο φίλος. Δεν έχει άδικο. Ισχύει η πληροφορία ότι η Ευρωλίγκα χρωστάει 2,5 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, 2 με 2,5 χρωστάει, είναι αυτό γράφεται. Αυτή η πληροφορία έτσι έχει βγει προς τα έξω και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό, είναι η αλήθεια. Λάμπρο, γράφουν ότι ο Μακίντα θα πουληθεί. Υπάρχει περίπτωση να επιστροφή Μπέργκ. Έχουμε κάνει προεβδομάδων, φίλε μου Σταύρο, εκπομπή για τον Μπέργκ. Νομίζω ότι το όνομά του θα παίξει το καλοκαίρι. Θα παίχτει το όνομά του όταν θα φύγει από την Κρασνοντάρ. Τώρα τα οικονομικά δεδομένα είναι λίγο περίεργα. Δεν ξέρω αν σηκώνει ο Παναθηναϊκός άλλο 500 άρικο στο συμβόλαιο. Ο Μπέργκ ίσως να έχει και μια καλύτερη πρόταση, αν και προέρχεται από κακή χρονιά στη Ρωσία. Πάντως το όνομά του πιστεύω θα ακουστεί, θα παίξει. Αν το budget στο μπάσκετ πέσει στα 5 μοίρια, καλύτερα να τρώμε αμύγδαλα στα πεζούλια έξω από το ΟΑΚΑ, λέει ο Κυριάκος. Καλησπέρα, Λάμπρο, για Άιτορ, τι πιθανότητες υπάρχουν? Με Καρλίτος μαζί προβλέπω όργια. Δεν μπορώ να σου προσδιορίσω τις πιθανότητες τώρα, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει ζήτηση. Και ξέρεις, ένας παίκτης τόλι που έχει ζήτηση μπορεί να πάσα στιγμή να δεχτεί μια πρόταση και να συμφωνήσει. Φαίνεται ότι υπάρχει καλό πεδίο επικοινωνίας με τον Άιτορ. Θα είναι καλή προσθήκη στην περίπτωση που έρθει. Οι Αργυρόπουλοι είχαν τον Ιδραϊκό, πώς πήγαιναν εκεί. Ο Ιδραϊκός ήταν στο πρωτάθλημα που πέρασε, ήταν τρίτος στη βαθμολογία. Τώρα τα προηγούμενα χρόνια είχαν καλή παρουσία, σταθερή παρουσία στην Α1. Αλλά φαντάσου τώρα να έρθουν να επενδύσουν, εγώ σου λέω, έστω τα ίδια χρήματα και την τεχνογνωσία που αποδεδειγμένα έχουν, να την επενδύσουν σε μια ομάδα που θα παίζει, ας πούμε, που θα έχει στο κολυμπητήριο 1.000-1.500 άτομα και θα είναι γεμάτο. Νομίζω ότι ο συνδυασμός της δίψας που έχει ο κόσμος του Παναθηναϊκού για τα αεραστεχνικά τμήματα και από το να έρθει ένας άνθρωπος που θα βάλει τα ωραία λεφτά και θα βελτιώσει πάρα πολύ και τον τρόπο λειτουργίας και το αγωνιστικό τμήμα, ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός συνδυασμός. Καλησπέρα, Λάμπρο. Ευτυχώς που είσαι και εσύ και ακούμε και καμιά σοβαρή είδηση, λέει ο Σταύρος. Εντάξει, και άλλοι συνάδελφοι μεταφέρουν σοβαρές ειδήσεις. Ευχαριστώ, Σταύρο. Ο Αριστίδης ρωτάει αν ο Καλάθης έκλεισε στην Μπαρτσελόνα. Ενδεχομένως να είναι κοντά, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμη, δεν έχει υπογράψει. Πάντως το να παραιτηθεί από το project γηπέδου με την αιτία ότι δεν μαζεύτηκαν τα 20 εκατομμύρια θα ήταν unfair, μια και το έργο ακόμα δεν έχει θωρακιστεί νομικά, όπως ο ίδιος είχε πει, λέει ο Νίκος. Λάμπρο, καλησπέρα. Τα νέα για το τμήμα του Πόλο είναι επίσημα, δηλαδή μιλάμε για συμφωνία ή βρίσκονται σε συζητήσεις ακόμα? Όχι, Κώστα μου, δεν είναι επίσημα. Και μάλιστα, όπως διευκρίνησα και στην αρχή για να μην παρεξηγηθώ, δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη τοποθέτηση του εραστέχνη Παναθηναϊκού επί των συγκεκριμένων ζητημάτων. Δηλαδή, βγήκε ένα ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα Τριφυλάρα του Γιάννη του Κορακή, του καλού συνάδελφου, και πάνω σε αυτό το ρεπορτάζ κάνουμε την όποια συζήτηση. Δεν έχει υπάρξει ακόμα ούτε καν αντίδραση από τον αεραστέχνη. Νομίζω την περιμένουμε τις επόμενες μέρες, ενδεχομένως και αύριο. Καλησπέρα στη φίλη τη Μαρία που μας ακούει. Δηλαδή στο βόλεϊ θα έχουμε π.χ. ομάδα 2 εκατομμυρίων και στο μπάσκετ 4 με 4,5. Στο βόλεϊ 2 εκατομμυρίων δεν νομίζω, είναι πολύ μικρότερο το budget. Πολύ χαμηλό το budget στο μπάσκετ. Δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ευρωλίγκα εκτός και αν αλλάξουμε διοργάνωση. Μάλλον λέει ο Σταύρος, δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ευρωλίγκα εκτός και αν αλλάξουμε διοργάνωση. Μάλιστα. Καλησπέρα. Αν καταργηθεί η νομοθεσία της διπλής ανάπλασης, εδώ είναι το χτύπημα του Πάνου Μακρύ,
θα αρχίσουν να κατεδαφίζουν στη λεωφόρο όλες τις αυθαίρετες κατασκευές που σήμερα προστατεύονται από αυτή την νομοθεσία και δεν αναφέρομαι μόνο στις σουίτες. Μάλιστα. Αυτό είναι μια παράμετρος που δεν την ήξερα, ομολογώ. Λέει ο Πάνος λοιπόν, αν καταργηθεί η νομοθεσία της διπλής ανάπλασης, θα αρχίσουν να κατεδαφίζουν στη λεωφόρο όλες τις αυθαίρετες κατασκευές που σήμερα προστατεύονται από αυτή την νομοθεσία και δεν αναφέρομαι μόνο στις σουίτες. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Οι Αγγελόπουλοι μπορεί να θέλουν να ανέβουν επειδή δεν έρχονται παίκτες χωρίς να παίζουν και πρωτάθλημα, αλλά όχι, δεν θα ανέβουν, λέει ο Κώστας. Καλησπέρα που έγινε, έχει live ο Λάμπρος, αφήνουμε ό,τι κάνουμε και έχουμε μια σωστή ενημέρωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη, μου με τιμά πολύ αυτό που λες. Του Πάνου του Μακρύ το διάβασα. Καλησπέρα, φίλε μου, σε παρακολουθώ, αλλά δεν σχολιάζω. Κουράστηκα πια, καταντήσαμε την Πανάθα προοδευτική. Εγώ τα βλέπω δύσκολα σε όλα. Μακάρι να έχω ψεύτης, φίλε μου, Νέλο. Εντάξει, όχι προοδευτική. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να είναι ένας πολύ μεγάλος, πολύ αθλητικός οργανισμός. Εντάξει, δεν περνάμε τα καλύτερα χρόνια, είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει, έχουμε όλη μια κρυφή ελπίδα μέσα μας ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Κάντε κάτι εσείς, Λάμπρο, που είστε κοντά στην ομάδα, να μείνει ο Γιανακόπουλος, θα είναι καταστροφή. Σάκη, ο Γιανακόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γίνεται καλά εύκολα και ειδικά τώρα ένας δημοσιογράφος να κάνει καλά ένα παράγοντα, ένα βιομήχανο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι είναι πλέον πολύ όριμος για να πράξει ποιο είναι το καλύτερο για τον Παναθηναϊκό και τον ίδιο. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Ευάγγελο, το Ζώη. Λάμπρο, καλησπέρα, λέει ο Κώστας. Πιστεύω ότι η αποχώρηση από την Ευρωλίγκα, αν τελικά γίνει και η συμμετοχή στο Basketball Champions League, θα είναι καταστροφή για το τμήμα μπάσκετ. Τα χίλια διαρκές δεν θα κόβουμε να παίζουμε τα χωριά της Ευρώπης. Τι πιστεύεις, θα είναι κακή κίνηση, αν δεν γίνει συντεταγμένα. Δηλαδή, αν δεν γίνει μαζί με 2, 3, 4 ομάδες ακόμα, πραγματικά θα είναι πάρα πολύ κακή εξέλιξη. Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη είναι εξ οφίσιο μέσα στο project του Βοτανικού. Τι εννοείς, θα παραιτηθεί από το να βάλει και το κλειστό του μπάσκετ, εννοείς, δεν κατάλαβα. Όχι, να πει ότι ας πούμε. Μια στροφή που είναι πιθανό στα δικά μου μάτια να κάνει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος για να μην τη χρεώσω ότι, γιατί είναι κάτι που έχει ξαναπεί. Το λέω εγώ, σαν μια εναλλακτική. Ότι μπορεί να βγει και να πει ότι δεν ασχολούμαι πλέον με το project του Βοτανικού, δεν ασχολούμαι με το γήπεδο, θέλω γήπεδο μπάσκετ στη Λεωφόρο. Και το ποδόσφαιρο πάει στο ΟΑΚΑ. Είναι κάτι που πιθανώς να πει. Έτσι το έχει ξαναπεί άλλωστε. Εκεί δεν παραιτείται από το project του Βοτανικού, φίλε μου Νίκ. Πραγματικότητα δεν είναι αυτό. Και οι άλλοι έδιωξαν τον Βαρδινογιάννη για να χαίρονται οι γάβροι, λέει ο Κώστας. Πάμε και σε κάποια μηνυματάκια ακόμα πριν κλείσουμε. Ωραία πράγμα. Γήπεδο στο Βοτανικό μαζί με ερασιτέχνη και το μπάσκετ στο ΟΑΚΑ. Τουλάχιστον αυτό είναι έδρα και το βλέπουμε και έτσι και θα πάνε όλα καλά, όλα καλύτερα. Πανάθα Κολωνός 13, λέει ο Σπύρος. Ερασιτέχνη χωρίς δυνατή ΠΑΕ δεν υπάρχει, Λάμπρο. Συμφωνώ, Γιώργο μου, απόλυτα και το λέω πάρα πολύ συχνά αυτό. Για το φίλο του Γιώργο του Χατζηκυριάκο που το έγραψε. Το budget φέτος στο μπάσκετ ήταν 10 εκατομμύρια καθαρά, του χρόνου θα πάει γύρω στα 6-7. Δημήτρη, νομίζω ήταν μεγαλύτερο το budget φέτος. Μπορεί να έφτανε για τα 14-7, νομίζω. Του χρόνου θα πάει περίπου εκεί που λες. Αυτό λένε τουλάχιστον, έτσι. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα πει και ο άνθρωπος. Καλησπέρα, Λάμπρο. Από τη στιγμή που βάζει λεφτά ο Αλαφούζος, σημαίνει ότι φεύγει. Ο συνδυασμός νέα για Βοτανικό και ξένοι επενδυτές θα μας λύσουν όλες τις απορίες. Εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχουν εξελίξεις σε ΠΑΕ και ΚΑΕ. Αν διαψευστώ, ας το κλείσουμε το μαγαζί. Ο κάτοχος του Γιουρόκα πάει Ευρωλίγκα, όπως και στο ποδόσφαιρο, ο κάτοχος του Γιουρόκα πάει Champions League την επόμενη. Ναι, εντάξει, μάλλον μην τα συνδέεις όμως, γιατί είναι η λογική των διοργανώσεων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ είναι τελείως διαφορετική. Καλησπέρα, δανεικοί θα παίξουν στα play-off. Θα μείνει κάποιος του χρόνου σαν επέκταση δανεισμού. Άκη μου, είναι πολύ δύσκολο να μείνει κάποιος από τους πάροντες δανεικός πλην του Νατζ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μπει ήδη στη διαδικασία με τις ομάδες που έχουν δώσει τους δανεικούς παίκτες, δηλαδή τον Ανουάρ, τον Νάτζ, τον Ζαχίτ κτλ., έτσι ώστε να επεκταθεί ο δανεισμός τους μέχρι τη λήξη των play-off. Είναι κάτι δηλαδή που θα γίνει. Ο Αλαφούζος έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να φύγει, λέει ο Γιάννης. Παιδιά, τα πράγματα είναι απλά σε όλους τους τομείς. Όπως μας είχε πει και ένας σοφός, με φυστή και αγοράζεις μαϊμούδες, λέει ο Λευτέρης. Για το βόλεϊ αποφασίστηκε η μορφή τελικών. Έχει συζητηθεί το Final Four, όπου θα γίνουν οι ημιτελικοί στα δύο παιχνίδια στο ΟΑΚΑ, στις δύο νίκες, μπες στο 3 σειρά δηλαδή, και μετά θα γίνει άλλη μια τέτοια σειρά στις έδρες των ομάδων. Αλλά να περιμένουμε να εγκριθεί, νομίζω χρειάζεται και την έγκριση της κυβέρνησης όλο αυτό. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν από τις πρώτες ομάδες που πήγαν στη EuroLeague, η Super League τι ήταν, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, ήταν, γι' αυτό και είναι και στον πυρήνα των ομάδων, ήταν όντως από τις πρώτες ομάδες. Στη συνέντευξη τύπου είχε πει ότι σύντομα θα έκανε δήλωση με Μπακογιάννη για τη χρηματοδότηση, η οποία είχε πει ότι είχε κλείσει. Ναι, Βασίλη, εντάξει, το είχε πει. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει για χρηματοδότηση, δεν ξέρω κάτι. Χωρίς συμφωνία με την ΠΑΕ, μία κυρώσιμη
για μακροχρόνια χρήση του γηπέδου δεν μπορεί να υπάρξει γήπεδο στο Βοτανικό. Λέει ο Πάνος και έχει δίκιο, και αυτό που λέγαμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει η ΠΑΕ να εμπλακεί και να έχει λόγο σε όλο αυτό που συμβαίνει. Άλλαξε το καταστατικό Μπερτομέου να υπάρξει αντικατάσταση ομάδα, αν θέλει κάποια να αποχωρήσει, και θα δει αν φύγουμε. Το καταστατικό για να παίζει Ευρωλίγκα ομάδα που δεν παίζει Α1 το άλλαξε σε μία νύχτα κρυφά για να εξυπηρετήσει τα αφεντικά σου τους Αγγελόπουλους, λέει ο Κώστας Γκριν. Ο Παναγιώτης γράφει. Ωραία, μεγάλο μήνυμα, Παναγιώτη. Τον ενοχληθεί ο Γιαννακόπουλος με το γεγονός ότι πήγε άθλια το Πάο Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου είναι πέρα για πέρα άτομα από τη μεριά του. Στη συνέντευξη τύπου πέρσι το καλοκαίρι ανέφερε ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχουν ήδη γίνει συνέντευξη τύπου με τον Μπακογιάννη. Το τέλος Σεπτεμβρίου έγινε Σεπτέμβρης και ο Σεπτέμβρης χειμώνας. Πέρασε ο χειμώνας. Ο κόσμος δεν είδε καμία ανακοίνωση ούτε καν κάποια αναφορά από πουθενά για το project. Άρα, πώς γίνεται να έχει κάποιος την απέτηση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, που δίκαια και λογικά είναι καχύποπτος, να στηρίξει. Κάτι στο οποίο νιώθει ότι η υπόσχεση από πλευράς Γιαννακόπουλου είχε αθετηθεί. Δεν είχε δηλαδή, παρένθεση, μια υπεύθυνη επίσημη τοποθέτηση Δήμου και ΔΕΛΤΑ ΓΑΜΑ. Χωρίς διαπιστεύσεις και επίσημες υποσχέσεις, ανακοινώσεις και υπογραφές, πώς έχει κάποιος την απέτηση από αυτό το πολύπαθο κόσμο να βάλει το χέρι στην τσέπη, γράφει ο Πάνος και τεκμηριώνει πολύ καλά την άποψή του. Λάμπρο, λίγο άσχετο, αλλά πότε πιστεύεις το Champions League στο ποδόσφαιρο θα γίνει κλειστή διοργάνωση σαν την Ευρωλίγκα? Νομίζω ότι η αρχή λέων για αυτό είναι το Europa Conference League. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να μεταπηδούν κάποιες ομάδες δεύτερης κατηγορίας στην Ευρώπη, καλές ομάδες δηλαδή, στο Europa League, και οι ομάδες του Europa League θα πάνε στο Europa Conference League, έτσι ώστε να γίνει μια κλειστή λίγα στο Champions League. Ανακατασκευή του γηπέδου της Λεωφόρου, η θέση του Παναθηναϊκού είναι εκεί, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλησπέρα, Λάμπρο. Είπες πριν ότι ίσως είμαστε στο ΆΚΑ για τα επόμενα 50 χρόνια. Το ΆΚΑ όπως είναι τώρα, με κάποιες αλλαγές για να γίνει πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Τώρα δεν ξέρω αν θα ψηφιστεί κάποιος νόμος, αν θα δοθεί κάποιο κονδύλι, αν φτάσουμε να είναι η έδρα της ομάδας τα επόμενα χρόνια εκεί, ώστε να κάνεις κάποια εσωτερικά μερεμετάκια, ας πούμε, και να μοιάζει λίγο πιο με πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ο φίλος ο Δρόσος ρωτάει με πόλο τι έγινε. Φίλε μου Δρόσο, μόλις τελειώσουμε, επειδή τελειώνουμε τώρα, δες ξανά την εκπομπή στην αρχή, τα λέω εκεί, μην τα ξαναπώ τώρα, γιατί είναι περίπου 20 λεπτά η αναφορά μου. Αν ο Μπακογιάννης πει θετικά πράγματα, θα είναι απίθανο ο Γιαννακόπουλος να κάνει πίσω, γιατί θα φάει κράξιμο. Ενώ δεν υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό, καθώς για το Power Live δεν είχαν πέσει υπογραφές ώστε να στηρίξει ακόμη περισσότερος κόσμος. Θεωρώ απίστευτο να παρατήσει την προσπάθεια την πιο κρίσιμη στιγμή, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Δεν είναι ο Βασίλης. Καλησπέρα, η σελίδα του Κούρμπε πάει πολύ καλά. Αν θέλετε να τη στηρίξετε, λέγεται Δημήτρης Κουρμπέλης Fans στο Instagram, λέει ο φίλος μου ο Θάνος. Δημήτρης Κουρμπέλης κάθετος Fans στο Instagram για να στηρίξετε τη fanpage του Θάνου. Γήπεδο μπάσκετ δεν χωράει στο Βοτανικό διότι δεν προβλέπεται, λέει ο Πάνος. Αυτά. Πέρασε και η ώρα μας σήμερα. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Αύριο δεν θα γίνει εκπομπή το βράδυ στις 11.30. Η επόμενη εκπομπή μας θα γίνει το Σάββατο και μετά από Δευτέρα που μπαίνουμε σε μια εβδομάδα με πάρα πολλά νέα. Επομένως δηλαδή για αυτήν την εβδομάδα. Τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη δεν είναι? Πέμπτη. Έχουμε κάνει 4 εκπομπές, θα κάνουμε άλλη μία το Σάββατο και δεν θα κάνουμε Παρασκευή και Κυριακή και μετά από Δευτέρα στο πρόγραμμά μας κανονικά. Οπότε θα τα ανανεώνουμε για το ραντεβού μας για τις επόμενες 2 μέρες. Απλά θα ήθελα να σας πω κάτι και σας παρακαλώ μείνετε μέχρι το τέλος γι' αυτό. Στο YouTube υπάρχει ένα κανάλι το οποίο είναι στο όνομά μου. Είναι το όνομά μου δηλαδή. Λάμπρος Γκαραγκάνης, απλή γραφή, Labros, Garaganis. Με λατινικούς χαρακτήρες εννοείται, επειδή υπάρχει σοβαρή πιθανότητα το ερχόμενο διάστημα να κληθούμε αναγκαστικά να κάνουμε τα live μας από εκεί, έτσι, και όχι από το Facebook, το να κάνετε μια εγγραφή είναι εντελώς δωρεάν, δεν κοστίζει απολύτως τίποτα. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για λόγους ανωτέρας βίας μέσα στις επόμενες εβδομάδες να αρχίσουμε να κάνουμε τα live από εκεί. Οπότε καλό θα είναι, επειδή η σελίδα εδώ έχει 15.120 μέλη και η σελίδα στο YouTube έχει 1.880 έγιναν τα μέλη μας. Όσοι έχετε YouTube ή τέλος πάντων όσοι θέλετε να φτιάξετε YouTube, ας πούμε, να φτιάξετε κάποιο λογαριασμό για να μπορείτε να παρακολουθείτε τα live μας από εκεί, αν και εφόσον χρειαστεί να γίνουν, τότε απλά σας ενημερώνω για να μην βρεθούμε προαπρόπτου κάποια στιγμή. Επίσης, έχουμε και ένα λογαριασμό η σελίδα στο Instagram, El Garaganis.
στο Instagram, όπου και εκεί ανεβαίνουν έτσι κάποιες φωτογραφιούλες, κάποιες σχετικά με την ομάδα κτλ. Και κάποιες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι να είστε καλά, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Θα τα ξαναπούμε το Σάββατο στις 11.30 τη νύχτα.